Καλημέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Βιλδηρίδου Χαριστόλου, πρόεδρος του Κέντρου Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα έχουμε την ημερίδα μας περί αναδοχής. Η αναδοχή είναι ένας θεσμός ευρωπαϊκός, ο οποίος έχει αρχίσει το 2018. Δηλαδή υπάρχουν ανάδοχες οικογένειες, οι οποίες δέχονται βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμο διάστημα παιδιά, είτε αμαία είτε όχι, για να τους στηρίξουν, να τους φιλοξενήσουν, να τους περιποιηθούν, κατόπιν βέβαια εκπαίδευσης και των παιδιών και των ίδιων των γονέων. Είναι προσφορά, είναι αγάπη, τα παιδιά δεν μένουν στα ιδρύματα, παραμένουν στην οικογένεια, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο καλό είναι αυτό για την ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση. Με τη σημερινή ημερίδα τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να πούμε όλες τις παραμέτρους της αναδοχής, να συζητήσουμε, να το διευρύνουμε. Είναι και η εισαγγελέα παιδών ανηλίκων η κυρία Τεριζιτάνου. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι και από τους επιστήμονες του Κέντρου Πρόνοιας και άλλους λαμπρούς επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς που έχουν την εμπειρία, νομικούς, θα συζητήσουμε όλο αυτό το πλαίσιο. Εντάξει.